Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ένα μόνο χιλιοστό της ατσάλινης πόρτας του θησαυροφυλακίου πρόδωσε το βούλγαρο ληστή που επί μια μισή μέρα είχε τρυπώσει στο υπόγειο της Εθνικής Τράπεζας στην Κεσαριανή. Ο 32χρονος ξέμεινε από οξυγόνο, το οποίο χρησιμοποιούσε για να ανοίξει τη θωρακισμένη πόρτα, και ενώ την είχε σχεδόν τρυπήσει ώστε να ξεφύγει με τα κλοπημέ αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Μόλις ένα χιλιοστό χώριζε το βούλγαρο από το να διαπράξει τη ληστεία του αιώνα. Ο διαβόητος πλέον κακοποιός που κλειδώθηκε στο θησαυροφυλάκιο ξέμεινε από οξυγόνο. Το καμενέτο που χρησιμοποιούσε για να κόψει τη θωρακισμένη πόρτα πάχους 30 εκατοστών έσβησε πριν το τελευταίο του βήμα προς την ελευθερία, αφού δεν είχε φροντίσει να εξασφαλίσει και δεύτερη φιάλη οξυγόνου. Μπήκε μέσα. Το πώς θα έβγαινε, να πούμε εντάξει, έμεινε μέσα. Το πώς θα έβγαινε δεν το είχε μαντέψει. Δεν είναι. Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 32χρονος, ανενόχλητος, κατέβηκε στο υπόγειο, έχοντας υπολογίσει σχεδόν όλες τις λεπτομέρειες. Τύφλωσε με τσιρότο τον ανιχνευτή κίνησης που εκπέμπει τις ακτίνες λέιζερ και φήμωσε το σύστημα πυρασφάλειας για να μην σημάνει συναγερμός από τους καπνούς της συσκευής οξυγόνου. Παθυρίδα μέσα. Ήρθατε να τσεκάρετε την παθυρίδα σας. Το νούμερο θέλουν για να γίνει σίγουρο ότι την έχουν ανοίξει. Ο Βούλγαρος, αν κατάφερνε να ξεκλειδωθεί από το θησαυροφυλάκιο, είχε προετοιμάσει και τη διαφυγή του από τον αεραγωγό του υπογείου, που οδηγούσε στον εξωτερικό ακάλυπτο χώρο, από τον οποίο μάλιστα είχε σπάσει και τη λάμπα φωτισμού, ώστε φεύγοντας να μην τον δουν οι περίοικοι. Άμα πας να κάνεις μια τέτοια δουλειά, πρέπει να λάβεις όλα σου τα μέτρα. Ο δράστης όμως προδόθηκε και από τον αντικραδασμικό συναγερμό που ήχησε όταν για να απεγκλωβιστεί προσπάθησε να σκάψει τους τοίχους. Όταν μετά από μία μισή ημέρα οι άνδρες του τμήματος διαδικτών κατάφεραν με τη βοήθεια πυροσβεστών να παραβιάσουν την πόρτα, προς μεγάλη τους έκπληξη βρήκαν άδειο το θησαυροφυλάκιο. Ο Βούλγαρος είχε τρυπώσει στην ψευδοροφή και τον εντόπισαν λίγα λεπτά αργότερα. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που διαθέτει η τράπεζα είχε καταγράψει τον δράστη να επισκέπτεται το υποκατάστημα δύο φορές σε διάστημα μίας εβδομάδος. Μάλιστα, δύο ημέρες νωρίτερα είχε αφήσει και τον σάκο με τα διαρρηκτικά εργαλεία. Ο ληστής είχε προλάβει να ρίξει στο σάκο του 40 κιλά χρυσό και εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά που βρήκε στις 36 από τις 500 συνολικά θηρίδες. Τώρα τους συνεργούς του Αλλοδαπού που επιχείρησε να διαρρήξει οι θηρίδες τράπεζα στην Κεσαριανή αλλά κλείστηκε στο χρηματοκιβώτιο αναζητά η αστυνομία. Τις κινήσεις του δράστη κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα της τράπεζας ενώ βρέθηκε και ασύρματος με τον οποίο ο κακοποιός επικοινωνούσε με τους χιλιαδόρους του. Το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα με τις κινήσεις του Βουλγαρού διαρρήχτη. Εξετάζουν καρέ-καρέ οι αστυνομικοί για να δουν με ποιο τρόπο κατάφερε να τρυπώσει το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας στην Κεσαριανή κάτω από τη μύτη των υπαλλήλων και των φρουρών. Όπως προκύπτει, ο 30χρονος είχε επισκεφτεί άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας το υποκατάστημα. Μάλιστα, τη δεύτερη είχε μαζί του και το σάκο με τα διαρρηκτικά εργαλεία που κατάφερε να τα κρύψει χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό. Εκμεταλλεύτηκε δε και το γεγονός ότι βάσει νόμου απαγορεύεται τοποθέτηση κάμερα στο χώρο που βρίσκονται οι θηρίδες. Ευθύνες όμως υπάρχουν και για τους υπαλλήλους της τράπεζας. Επαναπαύτηκαν στο γεγονός ότι την περασμένη Παρασκευή δεν ζήτησε κανείς να πάει στις θηρίδες και δεν έλεξαν τον συγκεκριμένο χώρο πριν κλείσουν τη βαριά μεταλλική πόρτα του θησαυροφυλακίου. Αυτά είναι κουράγια να τα έχεις. Ψυχτικό μηχάνημα είχε από ό,τι είδαμε. Αλλά και πάλι, πώς κατάφερε ο Βούλγαρος να περάσει μέσα, φαίνεται ότι οι φύλακες είχαν ξεχάσει ανοιχτή την πόρτα ασφαλείας που οδηγεί στις θηρίδες. Τη στιγμή που μπήκε μέσα, το πώς θα έβγαινε, να πούμε εντάξει, έμεινε μέσα. Το πώς θα έβγαινε δεν το είχε μαντέψει, δεν είναι. Οι πελάτες που έβγαιναν το πρωί από το υποκατάστημα της τράπεζας στη Κεσαριανή δεν ήξεραν αν θα πρέπει να νιώθουν ανακουφισμένοι ή προβληματισμένοι. Μπορεί ο Βούλγαρος διαρρήχτης να πιάσει και στη φάγα των εξελιγμένων συστημάτων ασφαλείας. Πρόλαβε όμως να απλώσει χέρι στο τυρί, στην προκειμένη περίπτωση, σε τουλάχιστον 35 θηρίδες. Μας φοβίζει, γιατί στο σπίτι φοβόμαστε να τα αφήσουμε, όλοι μας τα περιουσία να έχουμε εδώ. Βέβαια μας φοβίζει. Το νούμερο θέλουν για να γίνει σίγουρα την έχουν ανοίξει. Μόνο στην Ελλάδα μπορούσαν να συμβούν αυτά. Εν τω μεταξύ, ο ασύρματος που βρέθηκε στο θησαυροφυλάκιο εντείνει τις έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό των πιθανών συνεργών του Βούλγαρου διαρρήχτη, που φαίνεται ότι είχαν ρόλους χιλιαδόρων. Το συνεργό του διαρρήκτη που βρισκόταν έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας στην Κεσαριανή και είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Ο δράστης γνώριζε ότι στο υπόγειο που βρισκόταν το θησαυροφυλάκιο δεν λειτουργούν τα κινητά και είχε φροντίσει να έχει μαζί του ένα ασύρματο για να μπορεί να επικοινωνεί με τον συνεργό του. Αν όλα πήγαιναν καλά, θα μιλούσαμε τώρα για τη μεγαλύτερη διάρρηξη των τελευταίων χρόνων, αφού ανενόχλητος άδειαζε τις θηρίδες με κοσμήματα και λίρες. Έχω θηρίδα, αλλά ευτυχώς δεν έγινε τίποτα.
Ο Βούλγαρος πίστεψε ότι είχε οργανώσει το σχέδιο με κάθε λεπτομέρεια. Όμως δεν γνώριζε ότι η τράπεζα είχε καταστήσει υπερσύγχρονα μέτρα ασφαλείας και μία πόρτα η οποία όταν κάποιος επιχειρήσει να την παραβιάσει ασφαλίζει σε σημείο να μην μπορούν ούτε οι υπάλληλοι της τράπεζας να την ανοίξουν. Άδειασε ολόκληρη την μπουκάλα με το οξυγόνο προσπαθώντας να την ανοίξει. Χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού τελικά αναγκάστηκε να γκρεμίσει τον τοίχο η πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσουν. Αυτό είναι ένα επιπλέον σύστημα ασφαλείας, το οποίο σημαίνει ότι όποιος πάει μέσα στη θηρίδα, τον εγκλωβίζει σε εκείνο το σημείο. Δεν τον αφήνει, αν περάσει κάποιος χρόνος, να ξανανοίξει την πόρτα για να βγει έξω. Ο διαρρήκτης μπήκε ως πελάτης την Παρασκευή το μεσημέρι και κατάφερε να φτάσει και να κρυφτεί μέχρι το θησαυροφυλάκιο. Τώρα γίνεται έρευνα για το αν έγινε έλεγχος στο χώρο με τις θηρίδες πριν κλείσει το υποκατάστημα, αλλά και το πώς έφτασε ανενόχλητος μέχρι εκεί. Μόνο στην Ελλάδα μπορούσαν να συμβούν αυτά. Μάθατε αν έχουν ανοιχτεί θηρίδες μέσα. 35, ναι. Ο Βούλγαρος είχε πάει άλλες δύο φορές τις προηγούμενες ημέρες στο υποκατάστημα.